δρόμοι κλπ. Θέλουμε να μάθουμε όμως και αν υπάρχει χώρος για να μπούμε στα κοινά. Να δούμε αν τελικά οι δημότες είναι ικανοποιημένοι από τον Δήμο και αν ο Δήμος προσπαθεί πραγματικά. Επόμενη καρτέλα δείχνει πως το 65, το 64 για να μην αδικό 100% θεωρεί πως δεν είναι ικανοποιημένος από τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής. Το νούμερο αυτό βέβαια στην επόμενη καρτέλα γίνεται πάρα πολύ πιο έντονο στην περιφέρεια όπου το 80% θεωρεί πως η Δημοτική Αρχή δεν στάθηκε δίπλα τους. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που θέλουμε να αναστρέψουμε. Να επανεκκινήσουμε την ποιότητα ζωής στα Τρίκαλα αλλά και στα χωριά του Δήμου. Το μυστικό της επιτυχίας για μένα είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Αυτοί έχουν τη δύναμη να αναστρέψουν την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η δημόσια διοίκηση. Είμαι βέβαιος πως οι πολίτες θα θελήσουν να βοηθήσουν αρκεί να δούνε πως ο Δήμος είναι παρόν, πως συμμετέχει και κάνει αυτός το πρώτο βήμα. Πάμε λοιπόν να αποκτήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των δημοτών μας. Πάμε να επανεκκινήσουμε το Δήμο. Ο Δημότης θα πρέπει επιτέλους να νιώσει σημαντικός. Θα πρέπει να καταλάβει πως μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Δήμο. Και εφόσον το καταλάβει αυτό, είμαστε βέβαιοι πως θα βρεθεί δίπλα μας. Οι συνθήκες θεωρώ πως έχουν οριμάσει και μπορούμε να το κάνουμε. Και οι συνεργάτες μας σε αυτό το εγχείρημα θα είναι και οι δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και θέλουν να αποδείξουν ότι ο Δήμος μπορεί πραγματικά να δουλέψει. Και θα το καταφέρουμε με καθοδήγηση, με επιμόρφωση των υπαλλήλων και με μια ξεκάθαρη συμφωνία μαζί τους. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, θα μπορέσουμε να βάλουμε την καθημερινότητα του Δήμου αλλά και των πολιτών σε μια νέα σειρά, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες, πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος. Είναι τραγικό και οφείλω να το επισημάνω ότι για να αλλάξει παραδείγματος χάρη μία λάμπα σε κάποιο μέρος του Δήμου, θα πρέπει τελικά ίσως να φτάσουμε να καλέσουμε τον ίδιο τον Αντιδήμαρχο προκειμένου να δώσει την σχετική εντολή. Αυτό το σύστημα των πελατειακών σχέσεων πρέπει να το τελειώνουμε. Πάμε να εγκαταστήσουμε ένα σοβαρό πρόγραμμα εξυπηρέτησης ετοιμάτων. Ένα CRM, όπως λέμε στη γλώσσα των υπολογιστών, το οποίο θα επεξεργάζεται όλη την πληροφορία, θα κατανέμει τις εργασίες ανά υπηρεσία και περιοχή και παράλληλα θα παρακολουθεί το βαθμό ικανοποίησης ή υλοποίησης του θέματος. Παράλληλα, ενεργοποιούμε τον θεσμό του συμπαραστάτη του πολίτη. Προχωράμε στην σοβαρή και αξιοκρατική αξιολόγηση των δημοτικών υπαλλήλων. Πολύ σημαντικό, πιστοποιούμε τις υπηρεσίες του Δήμου με ISO, τουλάχιστον αυτές που έχουν να κάνουν με εξυπηρέτηση πολιτών. Και αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Μήλος. Σημαντικό πλεονέκτημα ότι τον έχουμε, πάμε με χρήσεις όπως και Μήλος Αξιωτικών να τον εκμεταλλευτούμε ακόμα καλύτερα. Έχοντας κάνει λοιπόν όλα τα παραπάνω, θα έχουμε το πρόσωπο να βγούμε στην κοινωνία και να πούμε πως είμαστε εδώ, ότι θέλουμε βοήθεια. Να επανεκκινήσουμε την αγάπη των δημοτών για την πόλη και το χωριό που ζούμε. Σκεφτείτε ότι τώρα στον Δήμο εργάζονται περίπου 800 άνθρωποι. Φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και πόσο καλύτερη θα ήταν η ζωή μας, αν έστω και για μία ώρα το μήνα με το Δήμο ασχολούνταν 10.000 άτομα, λέω εγώ, ένα κομμάτι του πληθυσμού. Όταν δηλαδή όλοι μας βγούμε να βοηθήσουμε στη γειτονιά μας, στο πάρκο μας, στο χωριό μας, στην πλατεία μας. Όταν μπούμε στη λογική υιοθεσίας και προστασίας των σχολείων, των πάρκων και των παιδικών χαρών. Γιατί μαζί μπορούμε να πάμε το Δήμο μπροστά. Η αλήθεια είναι πως τέτοιες προσπάθειες έχουν γίνει και κυρίως γίνονται από συλλόγους και φορείς. Οι προσπάθειες αυτές όμως δεν έχουν τη μαζικότητα που θα έπρεπε. Και πώς να την έχουν όταν ο Δήμος είναι εκτεθειμένος απέναντί τους, όταν δεν είναι συνεπής και πολλές φορές είναι αδιάφορος. Μπορούμε και πρέπει να είμαστε συνεπείς. Να βρεθούμε και πάλι δίπλα στους δημότες, ουσιαστικά με όσα ανέφερα προηγουμένως, αλλά και με νέες δράσεις όπως η καθιέρωση της ημέρας του Δημάρχου, όπου Δήμαρχος και πολίτες σε ανοιχτή γραμμή θα συζητάνε διάφορα τρέχοντα θέματα, ή με την υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής εκπαιδεύσεως των υποθέσεων του Δήμου. Από τα νούμερα της έρευνας που είδαμε προηγουμένως, ένα νούμερο ήταν αυτό το οποίο πραγματικά θεωρώ πως εντυπωσίασε. Και το νούμερο αυτό ήταν ο βαθμός δυσαρέσκειας των κατοίκων της περιφέρειας από τη ζωή τους εκεί. Και έχουν δίκιο. Ο Καλλικράτης δεν έδωσε καμία απολύτως λύση στα προβλήματα των περιφερειακών Δήμων. Ίσα-ίσα όθησε ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους αυτούς στην εγκατάλειψη και την απομόνωση. Και όμως θεωρώ πως υπάρχουν απλές λύσεις προκειμένου και πάλι η περιφέρεια να μπει στο παιχνίδι, να νιώσει
δημότης ενός μεγάλου Δήμου. Προτείνουμε τη δημιουργία μιας υπηρεσίας αλλά και μιας αντιδημαρχίας η οποία θα ασχολείται μόνο με την περιφέρεια και την καθημερινότητα σε αυτή. Θέματα όπως η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός, η αγροτική οδοποιία αλλά και το κόψιμο των χόρτων θα μπορούν να περνάνε άμεσα από εκεί χωρίς καθυστερήσεις αλλά και χωρίς πολλές διαδικασίες. Ένα ουσιώδες θέμα το οποίο θέλει τεράστια προσοχή γιατί με την υγεία δεν παίζουμε είναι το θέμα της ποιότητας του νερού. Η ΔΕΙΑΤ πριν από λίγο διάστημα εγκατέστησε ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα τηλελέγχου σε 17 σημεία της πόλης. Το ίδιο πράγμα πρέπει επιγόντως να κάνουμε και στα χωριά του Δήμου, διότι είναι σημαντικό, σημαντικότατο. Ο Δήμος πρέπει να βρει τρόπο να στηρίξει τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ειδικά στην περιφέρεια. Την ίδια ώρα που σύλλογοι και αθλητικά σωματεία δίνουν μάχη για να κρατήσουν τον κόσμο στα χωριά, προσπαθούν να αναδείξουν παραδόσεις, ο Δήμος δεν βλέπουμε να είναι δίπλα. Αντί λοιπόν να πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό και να δημιουργήσουμε δράσεις πολιτισμού από το κέντρο προς την περιφέρεια, ας στηρίξουμε κατευθείαν τις δράσεις αυτές. Μίλησα πολλές φορές προηγουμένως για καλύτερη ζωή και το πιστεύω. Μέσα στην γενικότερη μιζέρια που ζούμε, είναι δυνατόν να το θελήσουμε να ζήσουμε καλύτερα. Αλλά και να το θέλουμε κι εμείς, Δήμος και Δημότες, και να το στηρίξουμε. Αστικό και περιαστικό πράσινο, ποτάμια, δημόσιοι χώροι, προσβασιμότητα και ποδήλατο είναι άμεσες προτεραιότητές μας. Υπάρχουν μοναδικά σημεία στην πόλη και στην περιφέρεια, τα οποία πιθανώς να μην τα γνωρίζουμε καν. Μιλάω για το πλατανόδοσο στο διαλεκτό, που είναι λίγο πολύ γνωστό, για τον υδροβιότυπο στο μικρό Κεφαλόβρισο. Αυτά τα μέρη πρέπει να τα αναδείξουμε. Προτείνουμε ειδική υπηρεσία για το πάρκο του Άγιου Γεώργη και τον προφήτη Ηλία Σαντρίκαλα. Μονοπάτια περιπάτου στις όχθες του Λιθέου και του Αγιαμονιώτη. Με επαρκείς προσβάσεις για όλους και φωτισμό. Ειδική μέρημνα, γιατί όχι και υπηρεσία για τις παιδικές χαρές. Θα πρέπει αυτές να είναι περιφραγμένες, ασφαλείς, με επιστοποιήσεις, με συστηματική συντήρηση και φωτισμό. Οφείλω να παραδεχτώ πως η σημερινή Δημοτική Αρχή προσπάθησε να σεβαστεί το δημόσιο χώρο. Την προσπάθεια αυτή θα τη συνεχίσουμε. Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους μας και πρέπει να τον προασπίσουμε. Οφείλουμε επίσης να συνειδητοποιήσουμε πως όλοι μας, εν δυνάμει, είμαστε άτομα με αναπηρίες και πρέπει να δομήσουμε την πόλη μας σε τέτοια πρότυπα. Προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα παντού. Απελευθέρωση των πεζοδρομίων και των πεζοδρόμων από πάσης φύσεως εμπόδια. Πάμε να φτιάξουμε νέες πολιτικές για το ποδήλατο. Πιστεύουμε στο ποδήλατο και το έχουμε στους σχεδιασμούς μας. Απλά θα πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα η κατάργηση θέσεων στάθμευσης, προκειμένου να φτιάξουμε ασφαλείς διαδρομές από και προς τα σχολεία. Το ποδήλατο θα μπορούσε να γίνει το επίσημο μέσο μετακίνησης των τρικάλων. Και αν δεν γίνει εδώ, τότε πού μπορεί να γίνει. Ήρθε η ώρα επίσης να ασχοληθούμε σοβαρά με το πράσινο και με προγράμματα φύτευσης δέντρων. Και δει μεγάλων δέντρων που υπάρχουν πολλά χρόνια που κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Μεγάλο στίχημα είναι ο ζωολογικός κήπος. Θα το επιχειρήσουμε και θεωρώ πως θα το πετύχουμε να κάνουμε τον προφήτη Ηλία σημεία συνάντησης των οικογενειών τα Σαββατοκύριακα. Με δράσεις γύρω από τον κήπο, με βιωματικά σεμινάρια, με χρήση ΑΠΕ για τη λειτουργία του ζωολογικού κήπου, με ντοκιματέρ, με παιχνίδια, με διαδρόμους για ποδήλατο, βουνό ή περπάτημα. Ενδιαφέρον και φρέσκες ιδέες χρειάζεται ο Δήμος μας. Και για να πάω σε κάτι εξίσου σημαντικό και λίγο πιο βαρύ, τι γίνεται με το γούμπουσου, με το γενικό πολυδομικό σχεδιασμό, τι γίνεται με την τροποποίηση της ΖΟΕ, είναι πράγματα τα οποία δεν περπατήσαμε. Και θεωρώ πως δεν χρειαζόταν λεφτά για να περπατήσουν. Σε κάποια πράγματα θέλει απλά ενδιαφέρον και όρεξη να πιέσει τις καταστάσεις. Για να ζήσουμε καλύτερα όμως όλοι μας, θα πρέπει να ξέρουμε πως πρέπει να τηρήσουμε κάποιους κανόνες. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και οι καλές συμφωνίες κάνουν τους όμορφους δήμους. Η κοινωνική αγένεια προσωπικά με ενοχλεί και θεωρώ πως ενοχλεί όλους μας. Ενοχλούν αυτοί που κολλάνε οπουδήποτε αφήσεις. Αυτοί που ρυπαίνουν. Αυτοί που παρκάρουν οπουδήποτε και εμείς τους ανεχόμαστε. Και τους αφήνουμε να το ξανακάνουν κιόλας. Και όλοι αυτοί που γενικά δεν σέβονται το διπλανό τους. Σε αυτά τα φαινόμενα θα είμαστε κάθετοι και δεν θα κάνουμε πίσω. Ποιότητα ζωής είναι και η κοινωνική μέρημνα, ειδικά σε μια εποχή όπως η σημερινή, που πάρα πολλοί συμβιμότες μας περνάνε δύσκολα. Και εδώ πρέπει να επανεκκινήσουμε το ενδιαφέρον μας. Ο Δήμος οφείλει να λάβει μέρημνα για τη στέγαση και σύντηση των απόρων. Το έκανε πρόσφατα με ιδιαίτερη επιτυχία ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς σε εμάς είναι πολύ φρέσκια η ιστορία της απώλειας ενός σημαντικού κονδυλίου από το πρόγραμμα των γιατρών του κόσμου. Προτείνουμε τη δημιουργία του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πόροι θα μπορούσαν να βρεθούν από δωρεές,
αλλά και από αντιμνηστίες αρετών, προκειμένου να αναπτυχθούν σε δημότες μας οι οποίοι περνάνε δύσκολα. Φρέσκο παράδειγμα επίσης η ιστορία με τα κομμένα ρεύματα σε σπίτια φτωχών ανθρώπων. Προτείνουμε επίσης τη δημιουργία ενός κοινωνικού e-shop, όπου οι δημότες θα μπορούν πολύ εύκολα να προτείνουν και να προσφέρουν στους υπόλοιπους ό,τι δεν τους είναι χρήσιμο. Η υποχρέωση του Δήμου θα είναι να τα συλλέξει και να τα προωθήσει εκεί που θα πιάσουν τόπο. Στο κομμάτι της υγείας, κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό, είναι το να τοποθετήσουμε αυτόματους απειδητές σε κεντρικά σημεία της πόλης και σε σημεία συνάθρησης κοινού, προκειμένου να σώσουμε έστω και μία ζωή. Τέλος, σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας, οφείλουμε να φτιάξουμε μία δημοτική τράπεζα αίματος, την οποία πιθανώς κάποια στιγμή να χρειαστούμε όλοι μας. Πιστεύουμε και θα επενδύσουμε στην καινοτομία. Δεν ξέρω αν το βίντεο πίσω πέσει την καινοτομία, υπάρχει ένα ορθογραφικό λάθος, θα μας συγχωρέσετε. Από τη μία, τα ξεχασμένα και παρατημένα έργα της κοινωνίας της πληροφορίας και του Τρίκαλα, και από την άλλη, νέοι άνθρωποι με γνώση και πίστη στην πληροφορική ως εφόδιο για μια καλύτερη ζωή. Τρέχουμε και πάλι το Τρίκαλα από εκεί που ξεκίνησε. Και δεν είναι δύσκολο, διότι το έχουμε ξανακάνει. Επανεκκινούμε εφαρμογές όπως οι υφείς μεταφορές που πλέον ξεχάστηκαν ή οι τελείως επίσης ξεχασμένοι κόμβοι μέτρησης και πληροφοριακού φόρτου που υπάρχουν στην πόλη. Αξιοποιούμε την πολλά υποσχόμενη οπτική ίνα βάζοντας περιεχόμενο πάνω της προς όφελος των δημοτών. Δημιουργούμε μία κεντρική σελίδα του Δήμου και σε αυτή φορτώνουμε ψηφιακές βιβλιοθήκες ήχου, εικόνας και φωτογραφίας, τις οποίες βιβλιοθήκες θα κοινοποιήσουμε μετά και στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε φτάσει στο 2013 και ακόμη δεν έχουμε αποτυπώσει τα δίκτυα της πόλης σε ψηφιακούς χάρτες. Ξεκίνησε μια προσπάθεια η ΔΕΙΑΤ και αυτή έχει μείνει στη μέση. Θα πρέπει επιτέλους να γίνει ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών και πάνω σε αυτό να περαστούν όλα. Όλες οι πληροφορίες για την πόλη και τα χωριά. Θα με ρωτήσετε και πού θα βρείτε χρήματα για όλα αυτά. Οφείλω να επαναφέρω στη μνήμη μου και σε εσάς το παράδειγμα του ασυρμάτου δικτύου πριν από 10 χρόνια. Τότε με συντονισμένες ενέργειες και με έξυπνες ιδέες, χάρη στον εθελοντισμό παιδιών, νέων ανθρώπων της πόλης, καταφέραμε με μόλις, αν θυμάμαι καλά, 5.000 ευρώ να στήσουμε ένα δίκτυο για το οποίο μιλούσε τότε όλη η Ελλάδα. Συνεπώς, δεν θέλει παντού λεφτά, θέλει διάθεση, θέλει γνώση και όρεξη να κυνηγήσει το όνειρό σου. Τεράστιο κεφάλαιο, ειδικά για νεότερους ανθρώπους, είναι η απασχόληση. Ο Δήμος δεν μπορεί να δώσει μόνος του λύση στο πρόβλημα της ανεργίας. Το δοκίμασε και απέτυχε, θεωρώ. Μπορεί όμως να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Με σεμινάρια και ημερίδες σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, περιφέρεια και άλλους φορείς, πρέπει να δείξει στους νέους ανθρώπους νέους δρόμους σε καλλιέργειες, να τους ανοίξει ορίζοντες και να τους μιλήσει για νέες αγορές που δημιουργούνται. Ο θεσμός των θερμοκηπίδων επιχειρηματικότητας είναι ένας επίσης πολύ σημαντικός θεσμός. Βρίσκουμε ένα χώρο δημοτικό και στεγάζουμε μέσα με κοινωνικά κριτήρια νέους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν μπορούν την ώρα αυτή να σταθούν επιχειρηματικά στα πόδια τους, παρέχοντας φως, νερό, τηλέφωνο, διαδίκτυο, γραμματιακή και λογιστική υποστήριξη. Ο Δήμος οφείλει να είναι αρρωγός και σε κάθε επιχειρηματική κίνηση δημοτών. Μπορεί και πρέπει με γρήγορες διαδικασίες, fast track όπως λέγονται, να εκδίδει άδειες λειτουργίας, οικοδομικές άδειες, καθώς επίσης σε κάθε αδειοδότηση που απαιτείται για κάποιον προκειμένου να ανοίξει μια νέα επιχείρηση. Σε μια εποχή που ξέρετε ότι στην αγορά όλα έχουν τερματώσει, υπάρχουν κάποιοι τρελοί που θέλουν να ρισκάρουν και να επιχειρήσουν. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να τους βοηθήσουμε άμεσα. Δεν έχουμε ΒΙΠΑ και ΒΙΠΕ. Δεν έχουμε βιομηχανικές περιοχές δηλαδή στο Δήμο μας. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν έχετε καμία βιομηχανία εδώ πέρα και γιατί η ανεργία κάθε μέρα μεγαλώνει. Επίσης υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν τις μονάδες τους, προσπαθούν να ενταχθούν σε προγράμματα καινούργια, αλλά μόλις πάνε να κάνουν οποιαδήποτε επέκταση, πέφτουν πάνω σε ένα τρελό τοίχο που λέγεται γραφειοκρατία και χρήση γης. Αυτά τα προβλήματα θα πρέπει επιγόντως να τα λύσουμε. Ανάπτυξη είναι και ο τουρισμός. Και νομίζω πως το παράδειγμα του Μήλου είναι ίσως ένα εξαιρετικό παράδειγμα, διότι πέραν αυτού δεν βλέπουμε πολλά πράγματα. Επιτέλους, ας δείξουμε λίγη εξωστρέφεια και ας δούμε το Δήμο με τα μάτια ενός επισκέπτη. Αυτό θα μας δείξει πολλά. Με απλές λοιπόν και στοχευμένες προτάσεις, πάμε να βελτιώσουμε τον τουρισμό. Πάμε να βελτιώσουμε καταρχήν την εικόνα των εισόδων της πόλης και των χωριών. Να αναβιώσουμε το δικό μας παραμύθι, το μύθο μας. Κάθε πόλη έχει ένα τέτοιο. Και ο μύθος μας θα μπορούσε να είναι γύρω από την Τσιτσάνη, από το Σαρκαφλιά, από τις παλιές φυλακές και τα συνάδελφα Τρικάλα.
να στήσουμε νέες τουριστικές διαδρομές με άξονα από το Λιθαίο ποταμό, από τις παλιές φυλακές μέχρι το Φρούριο, αλλά και πέρα από αυτό. Να δημιουργήσουμε επιτέλους και άλλους μόνιμους χώρους στάθμευσης για τουριστικά λεωφορεία. Να τοποθετήσουμε QR marks στα γνωστά τετραγωνάκια, τα οποία μπορείτε να σκανάρετε με το κινητό σας, θα μπορεί να το κάνει ένας επισκέπτης και να ενημερωθεί άμεσα για το αξιοθέατο το οποίο επισκέπτεται. Να εκδώσουμε νέους, σύγχρονους, έντυπους και ηλεκτρονικούς τουριστικούς οδηγούς και χάρτες. Για τον πολιτισμό αναφέρθηκα σε αρκετά σημεία νωρίτερα. Πρέπει όμως να δούμε και ακόμη ένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με ενδιαφέρον διάβασα προημερών ένα άρθρο για το Μουσείο Κατσικογιάννη. Η εικόνα ποια είναι? Διάσπαρτα μουσεία, διάσπαρτες βιβλιοθήκες και πινακοθήκες, όλες άδειες και εγκαταλελειμμένες. Ας το πάρουμε απόφαση. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλά μουσεία σαν Τρίκαλα. Ένα και καλό πρέπει να αποκτήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να συνενώσουμε τα μουσεία που έχουμε σε κάποιον υφιστάμενο κεντρικό χώρο. Εκεί θα δημιουργήσουν πλέον κυλιόμενες εκθέσεις, εκδηλώσεις μνήμης και προβληματισμού για το έργο του κάθε καλλιτέχνη και στα μουσεία αυτά και τις πινακοθήκες θα πρέπει να τις εντάξουμε στη ζωή της πόλης με παράλληλες δράσεις, οι οποίες μπορεί να είναι εκδηλώσεις, κάποια καφέ και κάποια σεμινάρια. Η φιλαρμονική και τα μουσικά σύνολα του Δήμου την ώρα αυτή, επίσης ξέρετε, βρίσκονται σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο στάδιο, εάν υπάρχουν ακόμη. Θέλουμε να τα βάλουμε και πάλι στη λειτουργία σε νέα βιώσιμη βάση. Επανεκκίνηση πάμε να κάνουμε και στον χώρο της παιδείας. Πάμε να δώσουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των σχολείων με την επισκευή και ανακατασκευή των βασικών υποδομών, πάντα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και το έργο που παράγουν. Να βρεθούμε δίπλα στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, κάποιοι εκ των οποίων πραγματικά κάνουν πάρα πολλά πράγματα τελευταία. Να συνεργαστούμε με το ΤΕΦΑ, μην ΣΕΦΑ, καθότι έχει γίνει σχολή, και το ΤΕΗ, αλλά και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο. Οι σχολές αυτές, και ειδικά το ΤΕΦΑ που είναι και λίγο πιο κοντά μας και γνωρίζω καλύτερα τα πράγματα, παράγουν τεράστιο έργο και νομίζω πως το ίδιο γίνεται πλέον και με το ΤΕΗ, το οποίο ψάχνει και αυτό τρόπο συνεργασίας με Δήμους. Πάμε να δούμε λύσεις για τους βρεφονιδιακούς σταθμούς, οι οποίοι, όπως πολύ καλά ξέρετε, κάποιοι στεγάζονται σε τελείως ακατάλληλα κτίρια. Πάμε να εμφυσίσουμε, και αυτό είναι το σημαντικό, στα παιδιά της πόλης, σε συνεργασία με τα σχολεία τους, την έννοια της κοινωνικής ευθύνης, με σκοπό να φτιάξουμε αύριο καλύτερους πολίτες. Τέλος, πάμε, ήταν και παλιά ιδέα, να δημιουργήσουμε στο Πελέκιο, το οποίο δυστυχώς πλέον άδειασε μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, ένα σύγχρονο κέντρο πληροφόρησης νέων, ένα στην ουσία εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό ίντερνετ καφέ. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την ουσιαστική λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Κλείνοντας, θα ήθελα να μιλήσω και για τον αθλητισμό. Ένα τεράστιο κεφάλαιο για τα Τρίκαλα, το οποίο δυστυχώς δεν υπήρξε πουθενά στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής. Εδώ λοιπόν το πεδίο είναι ελεύθερο να κάνουμε πολλά πράγματα. Το πρώτο, η άμεση επισκευή των περιφερειακών γηπέδων. Η δημιουργία νέων γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ και τένις σε ελεύθερους χώρους που έχουμε στην πόλη και τα χωριά. Δεν μπορώ να πιστέψω γιατί ο Δήμος δεν το κάνει. Τα κόστη δεν είναι μεγάλα. Απλώς χρειάζεται ενδιαφέρον, απλώς χρειάζεται στην ουσία να αφουγκραστείς το τεράστιο ενδιαφέρον που δείχνουν οι νέοι για τα αθλήματα αυτά. Πάμε να οργανώσουμε νέες ομάδες, νέες εκδηλώσεις και δράσεις μαζικού αθλητισμού. Να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία πρωταθλημάτων στα οποία θα συμμετέχουν εταιρείες και σύλλογοι. Να δημιουργήσω μια υπηρεσία η οποία θα συντηρεί τις υποδομές αυτές. Ψάχνω με αγωνία να βρω μια μπασκέτα κάπου στην πόλη που να έχει στεφάνι. Τραγικό. Νομίζω πως επίσης με την ουσιαστική στήριξη των σωματείων, των αθλητικών σωματείων της περιοχής, τα οποία παράγουν ένα τεράστιο έργο, θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους μέσα στα γήπεδα του αθλητισμού και στην ουσία στα γήπεδα της ζωής. Τα Τρίκαλα και τα χωριά, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, ότι αναστενάζουν στα γήπεδα και τα κολυμπητήρια, αλλά ζητάνε επιτέλους στήριξη. Οι ιδέες μας είναι πολλές και νομίζω πως θα έχουμε τη δυνατότητα να τις δούμε διεξοδικότερα στο μέλλον. Και δεν είναι ιδέες οι οποίες προκύπτουν από διάθεση εντυπωσιασμού, αλλά προκύπτουν από καθημερινές ανάγκες που βλέπουμε ότι δεν καλύπτονται. Σύντομα, όλα αυτά θα ανεβούν στην σελίδα μας, η οποία είναι www.trikalaristart.gr ή και το ανάποδο, αν το θυμάστε. Γράψτε το όπως θυμάστε. Εκεί δημιουργούμε κάποιες δημοσκοπήσεις για σημαντικά θέματα, γιατί θέλουμε τη γνώμη του κόσμου, για τη λαϊκή αγορά, για το αυτοκίνητο και το ποδήλατο στο κέντρο
και στα σχολεία. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και στο μέλλον και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και με φορείς τους οποίους θα αναζητήσουμε και θα βρούμε. Επίσης, σε μία εβδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία ένα ασύρματο δίκτυο το οποίο θα καλύπτει το κέντρο, την οδό Σχιλτήρου και την κεντρική πλατεία, το οποίο θα λέγεται Παρεκκίνηση τώρα. Ένα ίδιο λειτουργεί σήμερα εδώ πέρα, εφόσον θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Μέσω του δικτύου αυτού θα μπορεί κάποιος νέος να σερφάρει στο διαδίκτυο, αλλά παράλληλα θα μας βοηθήσει απαντώντας σε κάποια από τα ερωτήματα που θέτουμε για το μέλλον της πόλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε καμία ερώτηση από το διαδίκτυο, όπου παράλληλα μας παρακολουθεί αρκετός κόσμος. Αν νομίζετε πως κάτι είναι ενδιαφέρον. Ανακοίνωση από υποψηφιότητες πότε θα υπάρξουν από μέλη του συνδυασμού υποψηφίους? Θα το δούμε στο επόμενο διάστημα, θεωρώ πως είναι μετά τις γιορτές. Περιμένουμε και τον εκλογικό νόμο για να δούμε τελικά πόσα είναι τα άτομα. Ναι, θεωρητικά πάμε τον παλούν. Βουδής. Θα κάνω εγώ την πάλι την κακιά. Με το μήνυμα του εξωτικού δεν θα κάνετε. Με το μήνυμα των εξωτικών και υπάρχει ένα μικρόφωνο το οποίο μπορεί να δίνει για να ακούτε και ερωτήσει στο διαδίκτυο. Ο μήνυμα των εξωτικών θεωρώ πως είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Σας είπα και πριν ότι δεν θέλω να μηδενίσω τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι ο τρόπος της οικονομικής διαχείρισης. Όταν διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς μέχρι και στην τελευταία, μέχρι και στο τελευταίο λεπτό. Αυτό το πράγμα μέχρι τώρα δεν το είδα και θα περιμένω να το δω τουλάχιστον για τη διοργάνωση αυτή που τρέχουμε τώρα. Ναι, κύριε Παλαμότη. Πρώτα να σας ευχηθώ με καλή ευτυχία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μπορείτε, δώστε ένα μικρόφωνο για να υπάρχει εδώ πέρα. Πολλά... Πιο μακριά είναι. Πολλά θέλουμε να πούμε σαν Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων. Θα σταθούμε όμως σε δύο θέματα. Σε δύο ερωτήματα καταρχήν. Ποια είναι η άποψή σας σε έναν Δήμο που είναι χρεωμένος γύρω στα 70 εκατομμύρια, το οικονομικό θέμα πώς θα το λύσετε, όταν αυτή τη στιγμή το ξέρετε και εσείς ο ίδιος ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ότι υπάρχουν προμηθευτές απλήρωτοι, πάλι απλήρωτοι. Ποια είναι η θέση σας και πώς θα λύσετε αυτό το θέμα. Το δεύτερο ερώτημα είναι σχετικά με την αξιολόγηση. Εμείς σαν Σύλλογος έχουμε ταχθεί κατά της αξιολόγησης, όπως και η Ομοσπονδία μας και στο πρόσφατο συνέδριο. Ποια είναι η άποψή σας και πώς εννοείτε την αξιολόγηση. Και το τελευταίο που θέλω να πω, ποια είναι η θέση σας για τους ποδηλατόδρομους και για το θέμα του Λυθέου. Για το πρώτο θέμα, ελπίζω να αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι σήμερα ξεκινάμε. Στον κύκλο των επαφών που θα κάνουμε, θα έρθουμε και στο Δημαρχείο επίσημα προκειμένου να ενημερωθούμε για αυτά τα οποία την ώρα αυτή ξέρουμε από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Θεωρώ πως εμείς υπάρχουν και θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου αυτός ο Δήμος να έχει συνέχεια. Προφανώς ο Δήμος δεν θα σταματήσει να δουλεύει. Άρα θα βρεθούμε πλέον και σαν συνδυασμός με το Σύλλογο να πάρουμε την πληροφόρηση που πρέπει να έχουμε και τότε θα ανακοινώσουμε επισήμως τις θέσεις μας. Η αξιολόγηση, κατά την άποψή μου, έτσι όπως προχωράει, η αλήθεια είναι πως δεν μπορεί να σας βρει σύμφωνος. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Θα πρέπει να δούμε ποιοι μπορούν να βοηθήσουν και πού. Και αν γίνει με σωστό τρόπο, θεωρώ πως και εσείς δεν θα είστε αντίθετοι. Για τα ποδήλατα, το είπα και νωρίτερα ότι είναι στο σχεδιασμό μας, ακόμα και αν πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Ως γενναία απόφαση, θεωρώ το να καταργήσουμε στάθμευση. Παραδείγματος χάρη στην Καθοδιστρία που την έχω στο μυαλό μου. Υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος από την οδό Ασκληπίου μέχρι η γέφυρα Γούρνας. Δεν εξυπηρετεί τίποτα ένας ποδηλατόδρομος 200 μέτρων. Θα πρέπει πιθανώς να καταργήσουμε στάθμευση έτσι ώστε αυτός ο ποδηλατόδρομος να φτάσει μέχρι το τζαμί και να ενωθεί με το δίκτυο που δημιουργείται στην παραποτάμια Όρθη. Για το Λυθέο και τα υπόλοιπα ποτάμια του Δήμου, θεωρώ πως πρέπει να αξιοποιηθούν ήπια. Την ώρα αυτή, ξέρετε, όταν έχετε ένας ξένος άνθρωπος στην πόλη, ως ξένο θεωρώ το Μήτρη Καλλινό, για να μην παρεξηγηθώ, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει είναι να κατεβεί στο ποτάμι. Πράγμα το οποίο δεν κάνουμε εμείς βέβαια. Διότι μας φαίνεται και πολύ παράξενο να δούμε κάποιο στο ποτάμι. Τολμούμε να ακούμε πώς πάει η φυσική μονάχη.
Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να κατευθεί και να περπατήσει κάπου. Θα πρέπει να το ζήσουμε το ποτάμι. Την ώρα αυτή δυστυχώς δεν το ζούμε. Και θέλει πολύ ήπιες χρήσεις. Κάτι άλλο. Θα μέσα με καλά και σχέση στους δύο. Για το θάμα του Πίτρε, καλά είπατε πριν για, για την επαναφορά στην πρώτη περίοδο που ξεκίνησε. Δηλαδή, συγκεκριμένα θα είναι εργαλείο. Θα ασχοληθεί μόνο με το αντικείμενο του ακριβές και με τις δράσεις τις οποίες έχει επεκταθεί τώρα. Εάν αναλογιστούμε τα έργα τα οποία περάσαν από το Ιτρίκανα, τα ποσά τα οποία περάσαν από το Ιτρίκανα και έγιναν έργα, και σε ποια κατάσταση είναι σήμερα τα έργα αυτά, νομίζω πως θα αντιληφθούμε άμεσα ότι είναι αδύνατη ανάγκη να γυρίσουμε ακριβώς εκεί από όπου ξεκίνησε. Νομίζω πως η πληροφορική είναι ένα τεράστιο εργαλείο για τους Δήμους. Παρότι το Ιτρίκανα έχει εξαιρετικά στελέχη, παρότι περάσαν και φύγαν από το Ιτρίκανα επίσης πάρα πολύ σημαντικά μυαλά στην πληροφορική, δεν αξιοποιήσαμε αυτό το σχετικό μας πλεονέκτημα. Επειδή είμαι άνθρωπος πληροφορικής και πιστεύω ότι μπορεί να δώσει λύσεις, ναι, θα πρέπει να γυρίσουμε το Ιτρίκανα από εκεί που ξεκίνησα. Ήδη έχουν χαρακτηρίσει ο συνδυασμό σας απολύτω. Κάποιοι. Θεωρείτε πως μπορεί να υπάρξει μια κίνηση όπως αυτή που επιχειρείτε τώρα έξω και πέρα από τα κόμματα και κυρίως μακριά από το να πάρει θέση σε σημαντικά ζητήματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα? Διάβασα χτες το βράδυ μια δήλωση του γραμματέα της Δημοκρατίας του κ. Παπαμίκου στην Άρισα, ο οποίος είπε ότι τα κόμματα θα πρέπει να σταματήσουν να στραγγαλίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ήταν πάρα πολύ σωστό αυτό. Τα χρήματα, ακόμα και οι στηρίξεις, αν θέλετε για μένα, κάνουν αυτό ακριβώς. Ολώνουν και μας χωρίζουν εκεί που πρέπει να νιώθουμε ενωμένοι. Θεωρώ λοιπόν πως θα πρέπει να πάρουμε θέσεις σε σημαντικά θέματα όταν αυτά τα θέματα έρχονται και χτυπάνε την πόρτα του Δήμου. Δεν θα λύσουμε εμείς τα θέματα της Ελλάδας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τα κόμματα τα οποία σεβόμαστε ιδιαίτερα. Ας κάνουν καλά τα κόμματα τη δουλειά τους και ας αφήσουν εμάς εδώ στις τοπικές κοινωνίες ως τοπική αυτοδιοίκηση να αυτοδιοικηθούμε και να βρούμε τρόπους και λύσεις για το Δήμο μας. Πού προσδιορίζετε το πολιτικό σας χώρο εσείς και ο συνδυασμός σε συνέχεια αυτής της ερώτησης? Πού προσδιορίζω τον πολιτικό χώρο? Πού ανήκετε εσείς και ο συνδυασμός σας? Από την Αδριελιά μέχρι τον Πρόδρομο, από την Ράξα και το Ρίζωμα μέχρι τα Μεγάλα Γαλήφια. Αυτός είναι ο χώρος που θα κινηθούμε και μόνο αυτός. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή λέει η ονομασία του συνδυασμού είναι Πανεκκίνηση Ρεστάτ, θα μπορούσε να πει ένας κακός, ένας που ξέρει την πορεία του Δήμου, επανεκκίνηση με έναν ακόμα παπαστεργείο στο Δήμο? Καλή ερώτηση. Και η αλήθεια είναι, πώς έλεγα, κάποιος πρέπει να το ρωτήσει αυτό, γιατί το πρώτο πράγμα το οποίο όντως αντιμετωπίζω σε προσωπικό επίπεδο. Ως ερώτημα οικογενειακρατίας είναι. Ακριβώς. Είναι αυτό. Η αλήθεια είναι πως ο πατέρας μου πήγε σε δήμαρχο στα Τρίκαλα και μου λένε πως ήταν και επιτυχημένος. Πέρασαν από τότε 16 χρόνια. Σε αυτά τα 16 χρόνια είχα μια προσωπική πορεία, μια προσωπική παρουσία στα κοινά, η οποία νομίζω πως κρίθηκε από τους συνδημότες μου, και παράλληλα είχα και μια δικιά μου αυτόνομη επαγγελματική πορεία. Αν αυτά δεν είναι ικανά να δείξουν την ύπαρξη ενός ανθρώπου αυτόνομου, τότε δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Σίγουρα θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα πούν ναι, αλλά τον Παπαστεργίου. Δυστυχώς το επίπεδο μου δεν θα το αλλάξω, όχι. Δεν σε ενοχλεί. Καθόλου. Ότι αν θα ακουστεί στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αυτό λέω. Και θα ακουστεί, ακούγεται. Νίκος, έλεγες. Ναι. Φαντάζομαι. Αφού σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνδυασμό σας, πρώτα θα τοποθετηθώ στην ερώτηση της Χίλιας που μίλησε για το όνομά σας. Πιστεύω ότι το όνομά σας θα σας κάνει ακόμα πιο υπεύθυνο αν θα φανείτε καλύτερο στον πατέρα σας ή όχι, γιατί η εμπειρία μας στην Ελλάδα απέδειξε ότι μεγάλα ονόματα κατέστρεψαν την Ελλάδα παρόλο που είχαν από πίσω τους γονείς με μεγάλη προσφορά. Αυτό θα σας κάνει πιο υπεύθυνο. Τώρα, θα χρησιμοποιήσω ένα ρήμα που ο ίδιος χρησιμοποιήσατε για τα κόμματα, το ρήμα στραγγαλίζω. Είστε νέος άνθρωπος και από ό,τι παρακολούθησα την παρουσίασή σας, μιλάτε για καινοτομία, μιλάτε για έναν νέο τρόπο διοίκησης. Είτε ως αυριανός δήμαρχος, είτε ως επικεφαλής αντιπολίτευσης, πώς θα συμπεριφερθείτε στους συνεργάτες σας, του συνδυασμού σας?
διαφωνούντες με εσάς θα τους στραγγαλίσετε ή θα σέβεστε την άποψή σας, την άποψή τους. Ευχαριστώ. Έχω μία εμπειρία από τα κοινά και αυτό το οποίο θα ρω πως έλειπε, τουλάχιστον στο οποίο εγώ μπορεί να κάνω λάθος, ήταν η ομαδικότητα. Αυτό λοιπόν την ομαδικότητα, την οποία κάποιες φορές θα ήθελα να είναι πιο έντονη, την περνάω μάλλον σε υπερθετικό βαθμό την ώρα αυτή με την ομάδα των συνεργατών μου. Παρότι είμαστε 5 μήνες πριν τις εκλογές, παρότι οι υπόλοιποι εν δυνάμει συνδυασμοί δεν έχουν καν συγκροτηθεί και δεν έχουν μαζευτεί ποτέ, βρισκόμαστε σχεδόν κάθε εβδομάδα και συζητάμε συνέχεια διάφορα πράγματα. Με κατηγορούν ότι είμαι ίσως και λίγο πιο δημοκράτης από ό,τι πρέπει στο κομμάτι της λήψης των αποφάσεων. Θεωρώ πως αν υπάρχει καλή συνεργασία, αν μπορούμε και μιλάμε μεταξύ μας ελεύθερα, δεν θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να τσακωθούμε, ας πούμε απλά. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να λέω πως δεν ξέρω. Γιατί προφανώς, ιδίως τώρα που ξεκινάω ένα νέο αγώνα, δύσκολο και μεγάλο για μένα, δεν τα ξέρω εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαι 40 χρόνια, είμαι μηχανικός. Την προηγούμενη τετραετία έτρεχα με τη δουλειά μου και είχα λίγο χαθεί από τα κοινά. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ για να ακούσω και να μάθω. Θεωρώ πως ακόμα ακούω πολύ καλά και θα συνεχίσω να το κάνω. Κύριε Θεοκοσάλης. Καταρχήν, καλή επιτυχία στο συνδεσμό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι πως, όπως έχετε ανακοινώσει ήδη, ο συνδεσμός θα αποτελείται από νέα άτομα σε ηλικία. Κυρίως νέα, αλλά όχι μόνο. Και πολιτικά άφθαρτα. Έτσι. Φαντάζομαι βέβαια ότι έχετε κάνει ήδη κάποιες επαφές με κάποια άτομα και πολιτικά άτομα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, έχετε κάνει προτάσεις σε ήδη δημοτικούς συμβούλους και έχετε κάνει προτάσεις σε άτομα με κομματική ταυτότητα? Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο τελευταία και μιλάω συνέχεια με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει ότι μπορούν να προσφέρουν είτε με την μέχρι πορεία τους, γιατί σας είπα ότι εκτός από τον ενθουσιασμό θέλουμε την εμπειρία. Οπότε μιλάμε με όλους. Έλεγα νωρίτερα και για τα άτομα του συνδυασμού μου ότι δεν νοιάζει να ψηφίζουν. Όλοι ψηφίσαμε κάτι. Βέβαια για πολλούς από αυτούς δεν ξέρω και τώρα τι ψηφίζουν. Πιθανώς άτομα τα οποία έχουν μιλήσει να έχουν κομματική ταυτότητα. Επειδή κατηγορήθηκα και εγώ ότι δεν έχω κομματική ταυτότητα, υπόθηκε στα ραδιόφωνα τελευταία, οφείλω να πω πως ναι, κομματικές περγαμηνές δεν έχω και δεν με νοιάζουν να έχω. Οι περγαμηνές ονομών μας είναι, θεωρώ, οι σπουδές που έχουν κάνει, η δουλειά του, η οικογένειά του, οι φίλοι του, η αναγνώριση από το κοινωνικό σύνολο. Εγώ και η ομάδα μου, η ομάδα των συνεργατών μου, με αυτές τις περγαμηνές προχωράνε. Τις υπόλοιπες ταυτότητες μπορούμε να τις αφήσουμε έξω από το δίκο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Προηγουμένως ότι δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα, ότι δεν χρειάζεται, τα χρήματα δεν είναι το απαραίτητο για να γίνουν κάποια έργα και ότι χρειάζεται δωράκι, δουλειά και τα υπόλοιπα. Ξέρουμε ότι ο Δήμος αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα και είναι ένας βραχνάς αυτό για να γίνουν κάποια έργα. Φτάνει όμως μόνο το νεράκι και η διάθεση για να γίνουν τα έργα όταν υπάρχουν από πίσω έντονα οικονομικά προβλήματα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Τα έχει πει και ο Δήμαρχος ήδη πολλές φορές ότι για να γίνουν κάποια έργα το οικονομικό είναι ένα μεγάλο βαρύδι το οποίο αντιμετωπίζει ο Δήμος εδώ και πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι πως δεν φτάνει μόνο η όρεξη. Αλλά νομίζω πως έχοντας όρεξη ξεκινάμε και δείχνουμε αυτό το οποίο σας έλεγα, την εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να ξανακερδίσουμε από τον κόσμο. Από εκεί και πέρα κυνηγάμε ό,τι πρόγραμμα υπάρχει, αλλά το κυνηγάμε σοβαρά. Τα προβλήματα τα οποία διαπιστώθηκαν τώρα στη δυσλειτουργία του Δήμου είναι χαρακτηριστικά για το πόσο τελικά, ακόμα και σε περιόδους που ελάχιστα πράγματα κινούνται, δεν είμαστε ούτε καν αυτά ικανοί να πιάσουμε. Νομίζω πως έχοντας ανοιχτές τις σχερές μας, τα αυτιά μας και έχοντας και τους ανθρώπους στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες, μπορούμε να δούμε πού πάνε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ποια είναι η διάσταση της Ευρώπης για την επόμενη πενταετία, να ετοιμάσουμε τις μελέτες μας ή να τις προσαρμόσουμε ανάλογα με αυτά τα οποία θα θελήσει η Ευρώπη να προωθήσει και να πάρουμε ό,τι χρήμα κυκλοφορεί. Θα σας θυμίσω ότι πριν από 4-5 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, όταν ήμουν σε 10 Τρικάλων, είχε κατηγορηθεί η 10 Τρικάλων σαν την πιο αδιφάγα επιχείρηση, διότι ό,τι πρόγραμμα κυκλοφορούσε το μαζεύαμε, το παίρναμε. Κάτι τέτοιο θα το κάνουμε και πάλι και δεν τρεπόμαστε γι' αυτό. Κάνουμε μια ερώτηση από το διαδίκτυο. Ναι, εγώ από το. Μέσω του Facebook κάποιοι φίλοι στέλνουν ερωτήσεις.
Μία τώρα, γιατί πολλές έχουν απαντηθεί ήδη. Στους κατοίκους της περιφέρειας του Δήμου είναι έντονα τα συναισθήματα εγκατάλειψης. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό? Νομίζω πως με πολύ μεγάλο βαθμό είναι αυτά τα οποία είπαμε γύρω μας. Θεωρώ πως τα απλά προβλήματα των δημοτών μας είναι τα προβλήματα της καθαριότητας, του φωτισμού και του πρασίνου. Δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτά, γιατί θεωρώ πως δεν έχουμε καλή οργάνωση. Με το σύστημα το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, το οποίο ξεκίνησε ο Δήμος μας, ο Δήμος θέλει να κάνει, αλλά θεωρώ πως δεν περπατάει όπως πρέπει, φαντάζομαι ότι μπορεί κάλλιστα ένα αίτημα να μπει στο σύστημα του Δήμου, σαν υπολογιστή του Δήμου, αμέσως να αποτυπωθεί στην υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια πάνω σε ένα χάρτη. Έτσι, την άλλη μέρα το πρωί, να ξέρουμε ότι τα συνεργεία θα πρέπει να πάνε εκεί, παραδείγματος χάρη, προς τα καλύβια και να αλλάχθουν αυτές και αυτές οι βλάβες. Θέλει οργάνωση και θεωρώ πως και με τα λίγα χρήματα που υπάρχουν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Ναι. Θα σας ευχηθώ πρωτίστως καλή δύναμη και όχι κατά ανάγκη καλή επιτυχία, έτσι, γιατί μπαίνετε σε πολύ δύσκολη εποχή. Θέλω να ρωτήσω την προσωπική σας θέση, εφόσον ακόμη δεν έχετε ανακοινώσει και τα ονόματα του συνδυασμού, τα οποία όπως είπατε θα δοθούν σταδιακά, πώς θα αντικρούσετε αυτή τη λέλαπα των πολιτικών αποφάσεων της όποιας κυβέρνησης, ή της τωρινής ή των επόμενων μηνών, όταν δέχεται μια στιγμή επίθεση η τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι και η υγεία αλλά και η εκπαίδευση δέχονται αυτές τις επιθέσεις κατά την επιταγή της Τρόικας και των μνημονιακών μας λεγόμενων υποχρεώσεων και επιταγών. Και θέλω ξεκάθαρη απάντηση για το τι θα κάνετε εάν αύριο το πρωί σας ζητήσουν κι αν είστε δημοτική αρχή να περικόψετε κατά 20-30% το προσωπικό σας και κατά άλλο 50% το ήδη μειωμένο κατά 50% προεκλογικό του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ. Το μεγάλο μου πρόβλημα σε αυτή την ιστορία είναι, θεωρώ πως όλοι δεχτήκαμε ένα υπερτροφικό δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια. Και τελευταία ώρα θυμηθήκαμε βέβαια κάποιοι ότι πρέπει πλέον να κάνουμε κάτι. Στενοχωριέμαι γιατί τελικά την πληρώνουν οι φτωχοί και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Δείτε λίγο τι έγινε. Ποιοι φύγαν πρώτοι? Οι καθαρίστες μέσα στο σχολείο, οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι σχολικοί φύλακες, η ΕΡΤ, κάτι το οποίο σας αφορά. Νομίζω πως, αν και ήταν λίγο πιο δύσκολη η ιστορία, θεωρώ πως βρίσκουν εύκολα θύματα. Εάν θεωρούν πως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εύκολο θύμα και τη φορτώσουμε νέες αρμοδιότητες και με λιγότερα χρήματα, το σίγουρο είναι ότι θα μας βρουν απέναντι. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις μια καρέκλα και να λες ότι είσαι δήμαρχος ή οτιδήποτε, όταν παράλληλα σε πλειονίζουν. Βγαίνεις, το παλεύεις ή και παρετήσαι, αν χρειαστεί, προκειμένου να διαφυλάξεις αυτά για τα οποία οι Τρικαλινοί σε έχουν ψηφίσει. Νομίζω πως είναι σαφές αυτό. Καλησπέρα και σε μένα. Καλή επιτυχία με την προσπάθεια. Αθλητική θα είναι η ερώτηση. Αφορά τις αθλητικές υποδομές εδώ της πόλης. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και στα κλειστά και στο κολυμπητήριο, έλλειψη θέρμανσης. Τι ακριβώς θα κάνετε εσείς, εάν εκλεγείτε τελικά δήμαρχος, και αν θα εφαρμόσετε και εσείς αυτό που έχει επιβάλει η Δημοτική Αρχή Τωρινή, δηλαδή τα σωματεία να πληρώνουν κάποια χρήματα για να χρησιμοποιούν τις υποδομές? Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως αυτή η απόφαση ήταν και η μόνη που πήρε η Δημοτική Αρχή για τα αθλητικά σωματεία. Μιλώντας με ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό, γυρνώντας και εγώ ίδιος στα γήπεδα των Τρικάλων της Περιφέρειας, βλέπω πως όντως έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Νομίζω πως και εκεί υπάρχει κακός συντονισμός. Δείτε φέτος τι έγινε το κολυμπητήριο και πόσο αργά ξεκίνησε. Είμαστε άνθρωποι που ζούμε μέσα στα γήπεδα. Μας βλέπετε, βρισκόμαστε και τα λέμε. Θεωρώ πως πρέπει να στηρίξουμε τον αθλητισμό. Θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Δεν θέλω να προτρέξω και να πω τι θα γίνει. Θα πρέπει να δούμε λίγο τα δεδομένα. Αλλά θεωρώ πως αν ένα πράγμα πραγματικά αξίζει, είναι να πάτε και να δείτε που θα έχετε πάει, φαντάζομαι, ακαδημίες και νέα παιδιά με τι όρεξη τρέχουν στα γήπεδα αυτά. Στα κρύα γήπεδα, στα ασυντήρητα γήπεδα. Άρα νομίζω πως το τελευταίο που θα έκανα θα ήταν αυτό, θα προσπαθούσα να κόψω πόρους από αλλού. Αλλά θα πρέπει πραγματικά να δούμε τον αθλητισμό, γιατί μας νοιάζει ο αθλητισμός. Γι' αυτό το λέω ειλικρινά. Έχουμε ακόμα λίγο επίκαιρα. Στον χώρο αυτό που βρίσκεστε, υλοποιείται τις μέρες αυτές το μεγαλύτερο επίτευγμα της τωρινής Δημοτικής Αρχής, ο Μήλος των Ξωτικών, ο οποίος έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Και εσείς έρχεστε στον ίδιο χώρο να ανακοινώσετε την υποψηφιότητά σας. Δεν νομίζετε ότι είναι λίγο σχήμα οξύμορο? Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο χώρο για την ανακοίνωση καθόδου στις εκλογές? Εντάξει, νομίζω πως είναι λίγο βανταδόρικη η ερώτηση αυτή μεταξύ μας. Διότι η αλήθεια είναι πως τον Μήλο τον νιώθω λίγο σπίτι μου. Όταν πρωτοεκλέχθηκα το 2002 ως Δημοτικός Σύμβουλος και ήρθα στο Μήλο, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από δύο πράγματα. Από το πόσο
απίθανο κτίριο είναι αυτό και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του, αλλά και από το πόσο παρατημένο ήταν. Η αλήθεια είναι πως δυστυχώς μόνο ναρκωμανείς και άτομα περιφερειακά, αν μπορεί κάποιο να δεχτεί τέτοιο όρο, βρισκόντουσαν εδώ πέρα. Και ήταν και το μεγάλο στίγμα το προσωπικό μου. Το να μπορέσουμε σιγά σιγά με ήπιες δράσεις, όπως η αίθουσα αυτή στην οποία είμαστε, ο Δημοτικός Κινηματογράφος, εν συνεχεία τα εργαστήρια και ο ΣΟΤ, ο οποίος κρατούσε όντως θερμοπύλες εκείνες τις εποχές, καταφέραμε και φέραμε κόσμο στο Μήλο. Νομίζω πως σήμερα, αν ένας επισκέπτης έρθει στα Τρίκαλα, όχι μόνο λόγω του Μήλου των Εξωτικών, αλλά και σε περίοδο που δεν υπάρχει η εκδήλωση αυτή, θα πρέπει να έρθει στο Μήλο για να δει αυτόν τον υπέροχο χώρο. Άρα λοιπόν δεν το έκανε εκ του πονηρού. Ίσα-ίσα θεωρώ πως από εδώ πέρα που σταματήσαμε πριν από μερικά χρόνια, από εδώ πέρα πλέον ξαναξεκινάμε ή ξεκινάμε, γιατί το ξαναξεκινάμε, ίσως να στέκει, ξεκινάμε και πάλι μια νέα πορεία στο Δήμο. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, δεν ξέρω, υπάρχει κανείς άλλος. Κύριος Αλέξης. Καταρχήν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καινούργιο μπορείτε να προσφέρετε εσείς στο Δήμο αυτή τη στιγμή και γιατί να σας ψηφίσουν οι δημότες? Νομίζω πως είναι κομμάτια από τα όσα σας ανέφερα νωρίτερα. Το καινούργιο για μας θεωρώ πως είναι ότι αυτή η κίνηση καταρχήν δεν κυδαιμονεύεται. Είναι μια κίνηση η οποία έχει καταρχήν νέους ανθρώπους, σε μια μεγάλη αναλογία, οι οποίοι παρότι δεν έχουν την εμπειρία, θεωρώ πως έχουν τη βούληση και την όρεξη. Προτιμώ να κάνουμε λάθη από απειρία, παρά να κάνουμε λάθη από ιδιοτέλεια. Το καινούργιο λοιπόν είναι τα φρέσκα μυαλά, η όρεξη και η διάθεση για πραγματική δουλειά εκεί που χρειάζεται, τόσο μέσα στο Δήμο, όσο και γύρω στην περιφέρεια, η οποία είδατε ότι δυστυχώς ακούει Δήμο και Δήμο δεν βλέπει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους φίλους από το διαδίκτυο. Να είστε καλά. Το τάμπλετ ήταν επικοινωνιακό. Το τάμπλετ ήταν επικοινωνιακό. Τι είχα αυτό να παρακείμενο νωρίτερα. Θα και γνωστά από εδώ μπαίνετε και θα σας το δώσουμε. Θα πάρετε τώρα σε κοιτάκια. Α, εντάξει. Πώς το παρακαλούμε.